Τον κινηματογράφο. Έχουμε να σας πάμε σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και πρόκειται να έρθει και θα μας μιλήσει για τα σκοτάδια και το μεγάλο του φως. Για το πώς το κατέκτησε αυτό, έχουμε να σας πάμε σε ένα υπέροχο μέρος στην Ελλάδα να δείτε μαγικές εικόνες. Σας περιμένουμε. Λίγο και ελάτε. Λίγο. Λέγαμε εδώ με τον Αλέξανδρο, έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για τον ρατσισμό και τον κινηματογράφο. Και του έλεγα ότι είδα στο Netflix, στο Hollywood, αυτή την πολύ ωραία σειρά που παρουσίαζε έναν λίγο ουτοπικό τρόπο. Για πες. Είναι μια εξαιρετική σειρά με την Πάτη Λουπών, την οποία αγαπάμε και δύο για διαφορετικό. Όχι εμείς για τον ίδιο λόγο, νομίζω ότι είναι το Hollywood για άλλο λόγο. Για το musical, ναι. Αλλά είναι αυτό το πολύ δυνατό αίσθημα το ότι αν κάτι είχε αλλάξει εκείνη την εποχή στο Hollywood, σε τι κατάσταση θα βρισκόμασταν σήμερα. Αυτά τα υποθετικά σενάρια, τα κασαβετικά, αν θέλουμε να το πούμε έτσι λίγο πιο κουλτουριάρικα για τους τρεις-τέσσερις που αγαπάνε τον Κασαβέτη, να σου δώσουμε αυτό το δώρο. Θα δούμε όμως μέσα από το βίντεο, το οποίο έχει χωριστεί σε δύο μέρη, την ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου και το πώς έχει αποτυπωθεί ο ρατσισμός. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ψήγματα ρατσισμού. Όμως την ουσία, το να νομιμοποιήσεις κάποια συναισθήματα και κάποιες κανονικότητες, και αυτό ο ρατσισμός είναι. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο μέρος και ας επανέλθουμε για να συζητήσουμε. Αναπαράγεις το ορατό και το καθιστάς ορατό. Για πάμε. Οι αγώνες των Αφροαμερικανών να διεκδικήσουν ισότητα σε μια κοινωνία που είναι θλιβερό αλλά οπωσδήποτε έχει αχρωματοψία αποτυπώνεται στη μεγάλη οθόνη ξεκάθαρα για περισσότερα από 100 χρόνια. Η γέννηση ενός έθνους του 1915 θα συναντήσει σε ένα νοητό άξονα το remake του 2016 κλείνοντας μια περιστροφή στη σπήρα του ρατσισμού. Ο πόλεμος των Βορείων και των Νοτίων, ο Αμερικανικός εμφύλιος, η δολοφονία του Αβραάμ Λίνκον και η δημιουργία της Ku Klux Klan υπογραμμίζουν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στην πρώτη εκδοχή, η Ένωση της Προώθησης των Δικαιωμάτων των Μαύρων διαμαρτυρήθηκε για τις ιστορικές ανακρίβειες. Στη δεύτερη απόπειρα, οι σκοτεινές σελίδες από το βιογραφικό του σκηνοθέτη και της σεξουαλικής κακοποίησης μιας νεαρής γυναίκας στέρισαν στην ταινία ευρεία διανομή παρά τις εξαιρετικές κριτικές. Από τον ασπρόμαυρο, που όμως δεν πρόκειται για τον κινηματογράφο των άσπρων και των μαύρων, στον έγχρωμο κινηματογράφο, η θέση της αφροαμερικανικής κοινωνίας δεν αλλάζει ουσιαστικά. Με την έλευση του ομιλούντος κινηματογράφου, οι έγχρωμοι πρωταγωνιστές αποδίδονται από λευκούς ερμηνευτές, τακτική που προϋπήρχε στο θέατρο, κάτι που η τότε κοινωνία θεωρούσε αστείο και αποδεκτό. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να δούμε σε μία mainstream ταινία το αντίθετο. Μαύρους αστυνομικούς να υποδίονται λευκά ανόητα πλουσιοκόριτσα χρησιμοποιώντας τα κλισέ της Καυκάσιας και αφροαμερικανικής φυλής σε ίσες δόσεις. Όσο και το ρόλο της γυναίκας στα πρώτα χρόνια του έγχρωμου κινηματογράφου ήταν κυρίως αυτός της υπηρέτριας. Το να είσαι παρία στις συνειδήσεις ενός λευκού έθνους έχει συνέπειες. Σε δύο ταινίες που πρωταγωνιστεί η Όπρα Winfrey, το Πορφυρό Χρώμα και την Αγαπημένη, μελετούμε την ενδοοικογενειακή βία στη μαύρη κοινότητα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της επιχρόνια παρατεταμένης ανελευθερίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Από τη σκλαβιά που αποτυπωνόταν με συμβατική ακρίβεια στο εκράν, οι ιστορικές αλλαγές της μεταπολεμικής Αμερικής μας μεταφέρουν στις δεκαετίες του 50 και του 60 και μας εισάγουν στη νομιμοποιημένη βία κατά της αφροαμερικανικής κοινότητας. Κορυφώνοντας την καμπάνια του για το δικαίωμα ψήφου των Αφροαμερικανών, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ οργανώνει το 1965 μια μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στη Σέλμα της Αλαμπάμα. Όταν εκείνη καταστέλλεται βία, επιχειρεί να την επαναλάβει με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτή η ιστορία αποτυπώνεται στο Σέλμα του 2014. Medgar Evans, Malcolm X, Martin Luther King, πρόσωπα που έχουν απασχολήσει την 7η τέχνη, γίνονται η αφορμή για ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ που εμπνέεται από τα βιβλία του James Baldwin. Με πιο απλά λόγια, μελετούμε την ιστορική καταγραφή των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ στο Δένιμο Νέγρος.
καλλιτεχνική κοινότητα, ιδιαίτερα αυτή με τις ευρωπαϊκές καταβολές, μάχεται στο πλευρό κάθε αδικίας σε ένα μεταμακαρθικό Hollywood που δεν συγχωρεί την ανυποταγή. Στη βιογραφία της ηθοποιού Τζιν Σίμπερ, που μέχρι σήμερα ο θάνατός της παραμένει ένα μυστήριο, εμφανίζεται στο προσκήνιο η σχέση της με τους μαύρους πάνθυρες και η έρευνα του FBI που περιόρισε αισθητά τις ελευθερίες της και την οδήγησε στην παράνοια και το άδοξο τέλος. When this here black rat comes hustling across the floor. Τη δεκαετία του 70, με την έκρηξη του κύματος του Blaxploitation, η βιομηχανία θεάματος βρίσκει παρθένο έδαφος για μια ενεργή μερίδα κοινού που λαδώνει τις μηχανές της ανεξάρτητης κινηματογραφίας. Αυτά τα θεάματα προσελκύουν σωριδών Αφροαμερικανούς στις αίθουσες σε ταινίες που, ναι μεν οι χαρακτήρες μιλάνε την αληθινή και καθημερινή τους γλώσσα, από την άλλη η ερωτική πράξη και η βία αποτυπώνονται άκομψα και θυμωμένα. Τα μεγάλα στούντιο μυρίζονται δολάρια και σύντομα εντάσσουν περισσότερους Αφροαμερικανούς ηθοποιούς σε mainstream ταινίες, αλλά σε δεύτερους ρόλους παγιωμένης αρχετυπικής μονοχρωμίας. Οι περισσότεροι μαύροι χαρακτήρες είναι σε συμπληρωματικούς ρόλους ή ρόλους θυμάτων, εάν πρόκειται για θρίλερ, κάτι που στις μέρες μας θα σχολιαστεί μέσα από παροδίες. Το Color Purple και θυμάμαι την Όπρα που έλεγε ότι όταν η γιαγιά της άπλωνε τα ρούχα και της έλεγε κορίτσι μου όταν μεγαλώσεις να βρεθείς σε καλά αφεντικά, αυτό έχω για σένα στο μυαλό μου ως μεγάλο όνειρο και από μέσα της είχε πει εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω, θα την αλλάξω τη ζωή μου. Γι' αυτό και η Όπρα Winfrey στις δύο πρώτες ταινίες που έπαιξε είχε πρώτα σαν βασικό θέμα να παρουσιάζονται τα θέματα της αφροαμερικανικής φυλής και το πώς αντιμετώπιζαν στο παρελθόν στην Αμερική, η αγαπημένη και το Color Purple. Και μάλιστα ήταν και παραγωγός του Color Purple, τη musical απόδοση, η οποία είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό musical, μια που αναφερθήκαμε σε αυτό. Ξέρεις, την έχω συναντήσει την Oprah Winfrey τυχαία σε ένα σανσέρ, ενώ έχω πάει για ένα... Προ-κορονοϊού, φαντάζομαι. Πολύ, πολύ προ-κορονοϊού. Και ήταν τελείως τρομακτικό το ότι είχε τρεις ανθρώπους γύρω της και αισθανόσουν το ότι πρέπει να είσαι τελείως στη γωνία, ενώ δεν σου είχε επιβάλει κανένας να είσαι στην άλλη πλευρά του ασανσέρ. Καλά, σκέψε τώρα και αυτή το Four Season τι ήταν θα έχει τώρα, ζήσει. Ναι. Για να δούμε το επόμενο για να μέρος, δούμε το σχολιάσουμε. Μέρος. Finally, I was ready. Το αφροαμερικανικό χιούμορ αγκαλιάζεται από το stand-up που περνάει στην αμερικανική καθημερινότητα μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων. A lot of people talk about racial prejudice and some people have gone so far as to say that there are actually two Americas, one black and one white. Δυστυχώς, η διαχωριστική γραμμή του «γελάω με το αστείο» από το «γελάω με τις γκριμάτες αυτού που λέει το αστείο» παραμένει στις γκρίζες ζώνες ανάγνωσης. Αυτό περνάει σύντομα και στον εμπορικό κινηματογράφο και οι Αφροαμερικανοί αστυνομικοί γίνονται το εξαιρετικό λευκό άλοθη, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80. Από την κωμωδία, η ρατσιστική συμπεριφορά που έχουν υποστεί οι Αφροαμερικανοί περνάει στον πιο εμπορικό κινηματογράφο. Πάλι όμως τις περισσότερες φορές με καυκάσιους πρωταγωνιστές να δίνουν λύση στην κατάφορη αδικία. Το νέο αιώνα θα υποδεχτούν εμπορικές ταινίες που εύστοχα κρίνουν το παρελθόν και σχολιάζουν το παρόν με όρους ρεαλισμού ή μυθοπλασίας. Με το «Υπηρέτριες» να κλείνει το μάτι στους παράγοντες που ενδυνάμωσαν την καπιταλιστική κοινωνία μιας άλλης δεκαετίας που μεγάλωναν τα παιδιά των λευκών εύπορων σαν να ήταν δικά τους μαύρες υπηρέτριες, θα περάσουμε στο «Τρέξε» ή το «Εμείς» που υπαινικτικά θυμίζει ότι η ισότητα υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Το χρώμα του δέρματος αρκεί για να χάσει ένας μαύρος τη δουλειά του ή για να πέσει νεκρός από τους αδικαιολόγητους πυροβολισμούς κάποιου αστυνομικού. Αυτό είναι το νόημα της ταινίας «Μια στάση πριν το τέλος» που παρουσιάζει την τελευταία ημέρα από τη ζωή του Όσκαρ Γκραντ, του 22χρονου Αφροαμερικανού που δολοφονήθηκε από αστυνομικό την πρωτοχρονιά του 2009 στο Σαν Φρανσίσκο, γεγονός που οδήγησε σε διαμαρτυρίες, βία επεισόδια και ζημίες σε καταστήματα, κάτι ανάλογο με αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Η ίδια θεματική περνάει και σε ταινίες της νέας γενιάς με χαρακτηριστικό παράδειγμα το The Hate U Give. Οι λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις αστυνομικών και Αφροαμερικανών θα βρεθούν για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο μιας ταινίας που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
Η πορεία του συγκροτήματος NWA που έκανε την εμφάνισή του τη δεκαετία του 80 και από τις κακόφημες συνοικίες του Λος Άντζελες έφτασε στην κορυφή, παρουσιάζει μέσα από τη hip hop τις σωματικές μάχες των καλλιτεχνών με το αστυνομικό κατεστημένο. Μόνο μετά την πτώση των δίδυμων πύργων η αφροαμερικανική κοινότητα βρίσκει τη θέση που της αναλογεί στις μεγάλες κινηματογραφικές βραβεύσεις. Οι Αφροαμερικανοί ηθοποιοί θριαμβεύουν στους δεύτερους ρόλους αλλά και τους πρώτους. Για μερίδα κριτικών, αυτό είναι το μεγαλύτερο πλυντήριο πολιτικής ορθότητας. Για την Αφροαμερικανική κοινότητα, είναι επιβράβευση στον αγώνα τους για την ισότητα. Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας για την ταινία Moonlight, που περιγράφει μέσα από την ιστορία ενός τη ρατσιστική αντιμετώπιση του συνόλου, εντάσσει στα ζητήματα προς συζήτηση και αυτό της σεξουαλικής ταυτότητας. Τότε στην Αμερική όλα έδειχναν ότι οδεύουμε κινηματογραφικά έστω στην επίλυση των διακρίσεων, με τον πρόεδρο Ομπάμα να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες στο ανώτατο αξίωμα. Η αλήθεια όμως έρχεται από τη μακρινή Ευρώπη, που το κύμα του νεοναζισμού υπενθυμίζει την πιθανότητα στροφής στην άτυπη νομιμοποίηση της ανελεύθερης σκέψης. Τελευταία ακτίδα φωτός στο ζωφερό σήμερα. Οι υπερήρωες του Λευκού Σύμπαντος αποκτούν χρώμα σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών. Το Black Panther. Η φρικτή δολοφονία του John Floyd ήταν η αφορμή για να δούμε επιδερμικά τη σύγχρονη ιστορία των Αφροαμερικανών μέσα από τον κινηματογράφο, μέσα από αποσπασματικά παραδείγματα. Το δικό του I Can't Breathe μας κάνει και εμάς συνένοχους voyeurs σε ένα βίντεο αφόρητο που ξεπερνά σε ένταση και την πιο αρρωστημένη σκηνοθετική φαντασία. Όσο τα περιστατικά μένουν ζωντανά στις μνήμες μας, ο κινηματογράφος επιχειρεί για ακόμα μία φορά να λειτουργήσει εξισορροπητικά. Η εταιρεία Warner Bros. Ανακοίνωσε χθες ότι θα προσφέρει δωρεάν στο αμερικανικό κοινό την πρόσφατη ταινία «Αγώνας για δικαιοσύνη» που περιγράφει την άδικη φυλάκιση από αστυνομικούς του μέχρι πρόσφατα μελοθάνατου Walter McMillian. Εκείνος βρήκε δικαιοσύνη μετά από πολλά χρόνια εγκλισμού σε σοφρονιστικό ίδρυμα. Ας είναι αυτό η ευχή και το μήνυμά μας στην καθόλου αδικαιολόγητη κοχλάζουσα οργή. Αχ, ρε Αλέξανδρε, εκεί είχαμε και άλλη δολοφονία Αφροαμερικανού. Άκουσα και τον Πολωνό πρόεδρο που έλεγε ότι δεν μαχόμαστε λίγα τόσα χρόνια για να φύγει ο κομμουνισμός, για να έρθει η ιδεολογία της ομοφιλοφιλίας. Δηλαδή, έχω τρελαθεί με το που πάει το πράγμα. Κοίτα, τα πράγματα είναι γενικά αρκετά επίφοβα. Οι ιδεολογίες αρχίζουν και αλλάζουν τις ισορροπίες και νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα στοιχεία που πρέπει να σχολιαστούν είναι η πολιτική ορθότητα με την οποία έχουν ενταχθεί και έχει κυλήσει η μετάβαση από... Εκεί φοβάμαι ότι πάμε σε άκρο. Πηγαίνουμε σίγουρα σε άκρο, μα γι' αυτό είναι και επίφοβο. Κάθε φορά που γίνεται μία αλλαγή και ακολουθεί μία, ας την πούμε, επανάσταση, έστω και μικρής διάρκειας, έστω και επιπόλαιη, τα πράγματα δυστυχώς κάνουν μία γρήγορη στροφή γύρω από τον εαυτό τους. Αχ, Αλέξανδρε. Δεν φεύγουμε με αχ, να φύγουμε με το αχ της επόμενου θέματος. Θα το αλλάξω το αχ και θα το κάνω αχ, έρωτα. Και θα πάω να συνδεθούμε ζωντανά. Να μπούμε διαβρωτικά στις πρόβες της Νάντιας Μπουλέκη, του Παναγιώτη Πετράκη, στην